Κύριε Βαγγελόγου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλά το κάναμε και εμείς και απεργούμε αύριο για να καλύψουμε τις δικές σας κινητοποιήσεις την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Κάπως έτσι πρέπει να γίνεται. Παρά να συμπίπτει η μέρα της απεργίας και να στερούνται οι πολίτες στην ενημέρωση για τους κοινωνικούς αγώνες. Πάμε με το μήνυμά σας, γιατί ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος στο δελτίο. Δεν υπάρχει καμιά αναμονή. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Δεν υπάρχει καμία δεύτερη ευκαιρία. Αν εμείς οι εργαζόμενοι δεν αγωνιστούμε για να σταματήσουμε και να ανατρέψουμε τις πολιτικές τις μνημονιακές, οι οποίες συνεχίζονται και αυξάνονται με το τρίτο μνημόνιο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση κανένας, είτε είναι συνδικαλιστής είτε είναι πολιτικός, να λύσει τα προβλήματα της φτωχολογιάς, τα προβλήματα των ανέργων, τα προβλήματα των εργαζομένων, εάν εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, δεν κινητοποιηθούμε, δεν διεκδικήσουμε και δεν αγωνιστούμε για την επίλυση των προβλημάτων μας. Αυτό είναι το μήνυμα μπροστά σε κάθε απεργιακό αγώνα, αυτό είναι το μήνυμα και σε τούτη την απεργία της 5ης στις 3 το Δεκέμβρη, γιατί είναι πλέον φανερό μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου στις 19 του Αυγούστου και μετά τις ψεύτικες προεκλογικές υποσχέσεις για δίθεν ισοδύναμα μέτρα στις εκλογές του Σεπτέμβρη, ξεκαθαρίζει πια το τοπίο και αντιλαμβανόμαστε όλοι. 7 δισεκατομμύρια νέα μέτρα έρχονται το 2016. Τα περισσότερα από αυτά πέφτουν στις πλάτες των εργαζομένων και των φτωχών. Λοιπόν, τι κάνουμε? Θα περιμένουμε τι? Θα κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε πάλι? Μήπως ξέρουμε να υπάρχουν σωτήρες δίπλα μας που θα μας σώσουν ξανά? Είμαστε ή δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες που πρέπει κάποτε να πάρουμε την ευθύνη πάνω μας? Λοιπόν, οι συγκεντρώσεις που θα γίνουν, κύριε Βαγγελό, να κλείσουμε με αυτό, γιατί πρέπει να συμπυκνώσουμε το δελτίο, την Πέμπτη. Την Πέμπτη λοιπόν καλούμε όλους τους εργαζόμενους και κυρίως τους άνεργους, τους συνταξιούχους, γιατί και εκείνοι θίγονται, να παρευρεθούν στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Αδιάκου που κάνουν οι φορείς, τα συνδικάτα, στις 10.30 το πρωί. Λοιπόν, θα τα πούμε και την Πέμπτη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βαγγελό, για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Γιώργο, να σας ευχαριστήσω και εσένα λόγω της πίεσης του